Έπιασε το στυλό ξανά ο Περιφερειάρχης και έβαλε την υπογραφή του σε 4 προγραμματικές συμβάσεις προϋπολογισμού 8,2 εκατομμυρίων ευρώ σε 5 δήμους των Χανίων. Πρόκειται για επίγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο. Είναι αυτά τα έργα που σας λέγαμε, τα 14 έργα με τον μας έρχονται σιγά σιγά από το Εθνικό Συνέδριο και υπογράφονται αντίστοιχες συμβάσεις με τους αναδόχους. Και ευελπιστούμε να ξεκινήσουν τα έργα γρήγορα. Δεν χρειάζεται, τα συγκεκριμένα έργα δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την κυκλοφοριακή σήμανση, είναι παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία. Επομένως, θεωρούμε ότι μπορεί να προχωρήσουν σχετικά γρήγορα. Και μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή, θα δούμε τις εργασίες να εκτελούν. Θα μπορούσαν ενδεχομένως, ναι, ορισμένα να ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι. Στους Δήμους Χανίων και Αποκορώνου οι εργασίες θα εκτελεστούν σε μεγάλα χωράφια, νιοχωριό, Φρέ, Βρύσες, Καλύβες, Βάμο, Γεωργιούπολη, Κουρνά, Σιγωνιά και τους συνδεόμενους δρόμους προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ, στο Δήμο Πλατανιά σε Μάλεμε, Ντερένε, Αρούματα 1.800.000 ευρώ, στο Δήμο Κανδάνου Σελήνου θα αντιμετωπιστούν οι κατολισθήσεις και οι ζημιές στους δρόμους σε Παλιόχωρα, Κοντοκυνήγι, Αρχοντικό, Ψαριανά και Δρύ προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Και στο Δήμο Κισάμου οι εργασίες στην επαρχιακή οδό και στους γυροδρόμους θα είναι της τάξης των 2.400.000 ευρώ. Υπογράφησε το έργο Πλάτανος, Κίσαμος Πλάτανος. Θεωρώ ένα σημαντικό έργο που χρειαζόταν, γιατί το οδόστρωμα είναι χάλια και κάποια άλλα θέματα που έχει ο συγκεκριμένος δρόμος. Σήμερα η περιφέρεια υπόγραψε με τον ανάδοχο το συγκεκριμένο έργο. Είναι ο προϋπολογισμός 2.400.000 ευρώ. Από ό,τι μας ενημερώνουν άμεσα. Εν τω μεταξύ, στο ενδεχόμενο του να υπάρξει πρόβλημα ολοκλήρωσης των εργασιών λόγω αύξησης του κόστους των πρώτων υλών και των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου, ο κύριος Αρναουτάκης σημείωσε ότι θα γίνουν αναπροσαρμογές στο βαθμό του δυνατού, καθώς οι μελέτες και οι εκπτώσεις έγιναν χωρίς να υπολογιστεί η τωρινή αύξηση στα υλικά. Από ό,τι έχουμε δει σε όλη την Κρήτη, προχωρούν με δυσκολίες βέβαια αρκετά έργα, αλλά προχωρούν. Θεωρώ ότι δεν θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα εάν δεν έχουμε μια άλλη αύξηση, περαιτέρω αύξηση των τιμών. Όμως και σε συνεννόηση με το Υπουργείο μπορεί να δοθεί και μια άλλη αναθεώρηση ακόμα, ώστε όλα τα έργα τα οποία έχουν προγραμματιστεί να μπορούν να ολοκληρωθούν. Μάλιστα, στην προθεσινή συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Πρωθυπουργό, με τον κύριο Μητσοτάκη, για τα έργα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, ένα από τα θέματα τα οποία έβαλα ήταν ότι το κόστος αυτό το οποίο αυξάνεται πρέπει να δοθεί επιπλέον από πλευράς του Υπουργείου. Δεν μπορούμε ένα κόστος 8-10% όλων των έργων να το σηκώσει η περιφέρεια, άρα πρέπει να δοθούν επιπλέον χρηματοδοτήσεις.